Δεν είναι βαθύ πορτοκαλί όπως συνήθως δικαιολογούνται οι παραβάτες, είναι κατακόκκινο φανάρι. Αλλά αυτό δεν πτωεί κάποιους ασυνείδητους οδηγούς. Άλλοι οδηγούν κρατώντας με το ένα χέρι το τιμόνι και με το άλλο το κινητό τηλέφωνο. Το φανάρι μόλις άναψε κόκκινο και όπως βλέπετε κάποιοι οδηγοί αντί να πατήσουν φρένο πατάνε γκάζι, βάζοντας σε κίνδυνο τη ζωή τους και τη ζωή των συνανθρώπων τους. Είναι πιο πολλά στα φανάρια γιατί δεν σταματάνε στα κόκκινα και αυτά. Είναι πιο πολύ πάνε εκεί, βλέπουν το δρόμο τους, δεν κοιτάνε, δεν προσέχουν τα μοτοσυκλέτες. Υπάρχουν και 3-4 που βλέπουν άδειους τους δρόμους και τρέχουν σαν τρελή. Οδηγοί αφήνουν την τελευταία τους πνοή στην άσφαλτο ή τραυματίζονται σοβαρά ακόμη και την περίοδο της καραντίνας. Τα στοιχεία προκαλούν σοκ. Καθημερινά στην Αττική σημειώνονται 11 τροχαία ατυχήματα, ενώ ένας χάνει τη ζωή του κάθε 2,5 ημέρες. Έχουν αδειάσει λίγο, όχι αρκετά οι δρόμοι, και βρίσκουν ελεύθερο δρόμο και χτυπάνε όπως να είναι, τρέχουν όπως να είναι. Τις τελευταίες 45 ημέρες έχουν καταγραφεί συνολικά στην Αττική 504 τροχαία. 17 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ενώ 576 τραυματίστηκαν. Παρατηρούμε ότι έχουμε αρκετά τροχαία ατυχήματα με πλαγιομητοπικές συγκρούσεις, το οποίο σημαίνει ότι πάρα πολλοί οδηγοί παραβιάζουν την προτεραιότητα. Οι εκπαιδευτές οδήγησης επισημαίνουν και το γεγονός ότι από τις αρχές Νοεμβρίου δεν έχει εκδοθεί κανένα δίπλωμα παρά μόνο για τα βαρέα οχήματα, λόγω του κοροναϊού. Πιθανόν να οδηγούν χωρίς δίπλωμα και να μην είναι καταρτισμένοι όπως πρέπει να είναι καταρτισμένοι.